Με τέτοιες διαθέσεις ανεβασμένες ξεκινάμε σήμερα την ημέρα μας, Παρασκευή. Παρασκευή και κλείνουμε την εβδομάδα μας και ελπίζω να είστε καλά, αγαπημένοι μου φίλοι. Έτσι, όμορφα, ωραία, ξεκινάμε και σήμερα. Είναι Παρασκευή, βεβαίως και είναι Παρασκευή και ξέρετε τι γίνεται κάθε Παρασκευή. Γνωρίζετε τι γίνεται. Έχουμε την πιο γλυκιά καλημέρα από τον Πάπα Χρήστο μας. Καλημέρα. Έτσι. Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πετάω και είμαι ακόμα Κύπρο. Και σας περιμένουμε σύντομα και πάλι να ξαναρθείτε, γιατί πολλοί κόσμος δεν κατάφερε να σας δει και πολλοί θα το ήθελε. Μας έχει τρελάνει η Κύπρος, τέλος. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο μέρος που να μας έχει τρελάνει πιο πολύ. Μυτιλίνη και Κύπρος. Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται καλοκαιράκι, ανέβηκε η θερμοκρασία? Ναι, καλοκαίρια σε ωραία. Τα παιδιά κάνουν εξετάσεις, τελειώνουν και οι εξετάσεις, μια εβδομαδούλα είναι ακόμη, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βεβαίως. Και έξω ο καιρός είναι καλοκαίρι, τέλος. Καλοκαίρι. Παπα Χρήστο μου, πότε είναι ο γάμος του γιου σας? Ο γάμος είναι στις 18, πλησιάζει, 18, φτάσαμε. Μπράβο, πλησιάζει, ναι. Ναι, άντε με το καλό. Είστε σε αυτές τις προετοιμασίες. Έχω ασχοληθεί με την αυλή μου, ναι, και είναι πανέμορφη. Την άλλη Παρασκευή θα έχω φωτογραφίες από την αυλή μου. Τι ωραία την έχω φτιάξει με τα χεράκια μου. Εκεί στην αυλή στολίσματα, δηλαδή. Στολίσματα, λουλουδάκια, ιστορίες. Εκεί στην αυλή θα είστε, θα γίνει ο γάμος? Είναι η αυλή, είναι ακριβώς δίπλα στην εκκλησία. Οπότε όλα θα γίνουν μισά-μισά. Τι ωραία. Εδώ και στην εκκλησία και μετά θα πάμε σε μια υπέροχη ταβερνούλα έτσι μέσα στο δάσος για να την απολαύσουμε, να χαρούμε. Ο παπάς, φαντάζομαι ο χαζοπαπάς θα πάθει. Τι θα πάθει τώρα δεν ξέρω. Εντάξει. Αλλά έτσι το βλέπω. Συγκίνηση, μέσα μου να πάθαινε, συγκίνηση ναι. Σίγουρα θα υπάρχει. Είναι και το πρώτο παιδί που παντρεύεται. Επομένως, συγκίνηση θα υπάρχει. Άντε, με το καλό. Με το καλό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χαρές και γλέντια σε όλο τον κόσμο, μωρέ. Χαρές και γλέντια σε όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λυπάμαι βέβαια λίγο που τα παιδιά μου είχαν μια υπέροχη σκέψη. Ναι. Μπαμπά λέει, αν σε αφήσουμε ελεύθερο να καλέσεις όλο τον κόσμο μέσα από την τηλεόραση, εδώ θα έρθουν 5, 10 χιλιάδες, 20 χιλιάδες κόσμος. Οπότε θα κάνουμε, λέει, το γλέντι μεταξύ μας, την όλη την τελετή, σε όσο γίνεται κλειστό κύκλο. Και επιφυλάσσομαι σε όλες τις παρέες μου, μέσα στο καλοκαίρι να τους καλώ για γλεντάκια μικρά στην αυλή μου βραδάκια. Θα το κάψουμε, θα το χαρούμε, θα το απολαύσουμε. Γιατί το καλοκαίρι είναι για να το χαιρόμαστε. Το καλοκαίρι δεν είναι να αρχίσουμε να λέμε ουφ, ζέστη έχει. Ας έχει ζέστη, τα βραδάκια δεν έχει ζέστη. Στις αυλίτσες μας ο καθένας μπορεί να κάνει ένα μικρό γλεντάκι κάθε μέρα. Είτε μόνος του και με τον άνθρωπο που αγαπάει, είτε με παρεούλες. Παρεούλες. Έτσι, πόσο ακριβώς μ' αρέσει. Κάνω όνειρα για όλο το καλοκαίρι και εγώ. Να πάω Παπα Χρήστο μου, πάντως εγώ συμφωνώ. Να πάω προσκυνήματα. Συμφωνώ με τα παιδιά σας ότι αν σας άφηναν ελεύθερο να καλέσετε όλο τον κόσμο που θέλετε εσείς, που σας αγαπάει και όλα αυτά, θα γινότανε δεν ξέρω κι εγώ τι. Πόσες χιλιάδες θα κατέφθαναν εκεί στη Σαρακίνα. Σιγά σιγά θα κάνετε αυτά, ναι, τα μικρά τα γλέντια όπως έχετε πει κι εσείς και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Σε περιμένω το καλοκαίρι αν θα ανεβείς Ελλάδα, σε περιμένω, σε παρακαλώ, please. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Εδώ ανέβηκε η θερμοκρασία, εννοείται, έχουμε πανάκια καλοκαίρι. Πήγαμε. Μία φορά κατάφερα μέχρι τώρα, αλλά θέλω να πάω, να συνεχίσω έτσι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η παραλία, η θάλασσα, είναι άλλη ενέργεια και που παίρνεις.
Και είδα και ότι έχετε πάρα πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίες θάλασσες. Ναι. Εμείς καλά είμαστε κάθε πρωί εδώ, με το χαμογελό μας, με τη διάθεσή μας. Το βλέπω και πετάω μαζί σας. Γιατί, μωρέ, στο τέλος τι μας μένει. Τα κομμάτια της χαράς που βάζουμε μέσα στην ψυχή μας. Ει, μη το μαυρίζετε το πράγμα, δεν αξίζει, τίποτα μαύρο δεν αξίζει. Διώξτε την καταχνιά, διώξτε τις σκέψεις, διώξτε τις έννοιες, διώξτε τα βάσανα. Ας ξαναδημηθούμε τους φόρους και τα ένφια το φθινόπωρο. Τώρα θα τους πούμε ήρθε καλοκαίρι και θα το γλεντάμε. Και οι άνθρωποι μπορούμε να το γλεντήσουμε με όλες τις ομορφιές. Αρκεί να έχουμε ανοιχτή την καρδούλα μας. Θα σου πω μια ιστοριούλα. Στο χωριό που ήμουνα πριν έρθω εδώ, τον Τρίλοφο, κοντά υπάρχει η Επανομή. Ένα γνωστό μέρος, παλιά χωριά αυτά, τουρκοκρατίας χωριά. Και μου έλεγαν οι κάτοικοι εκεί, οι παππούδες, όταν, λέει, είχαμε την κατοχή και είχαμε πείνα και είχαμε δυστυχία, άκου τι κάναμε, βρίσκαμε λίγο τσίπουρο, κόβαμε κλωναράκια από τις κλιματαριές, τα στουμπάγαμε και τα κάναμε μεζέδες γιατί έχουν μια υπέροχη γλυκόξινη γεύση και γλεντούσαμε μία μέρα ολόκληρη πίνοντας σιγά σιγά το τσίπουρο. Αν θέλει, μου λένε, ο κόσμος και ο άνθρωπος να βρει χαρά, κέφι και τρέλα, και στις πιο δύσκολες στιγμές μπορεί να βρει και κέφι και χαρά και τρέλα, αρκεί να έχει όμορφη την καρδιά του και ωραία την παρέα του. Ει, αυτό το καλοκαίρι να είναι ιδιαίτερο. Φτάνει όσο μας κλείδωσαν μέσα 3 χρονιές τώρα. Ας γλεντήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι φθινόπωρο θα ξανάρθει. Οπότε το καλοκαίρι... Μην το κακομελετάμε. Γλέντι. Και άμα μας δουν να γλεντάμε πολύ, δεν θα τολμήσουν να μας ξαναφέρουν κακό. Θα γλεντάμε, εμείς θα γλεντάμε. Εγώ, και όταν έχω δύσκολα, βάζω τα τραγούδια στην αυλή μου, παίρνω και το κρασάκι μου και την πυρίτσα μου τώρα το καλοκαίρι, παγωμένη, και γλεντάω. Και όποιος δεν έχει παρέα να γλεντήσει, ας έρθει μαζί με τον παπά. Εννοείται, πάντα ανοιχτό το σπίτι σας, πάντα ανοιχτό το χωριό σας, η αγκαλιά σας. Και ανοιχτή η καρδιά μου, και ανοιχτή και ελεύθερη η τρέλα μου. Την έχω την τρέλα και την είδες και εκεί που ήρθα ότι στην τρέλα δεν πιάνομαι. Ναι. Και αυτό είναι το ωραίο, το χαρακτηριστικό σας που νομίζω αγαπάνε όλοι σε εσάς. Αχ, καρδούλα μου. Αυτή η όμορφη τρέλα, η τρέλα αγάπης. Αυτό. Τρέλα και χαμόγελο θέλει. Mm-hmm. Τρέλα και χαμόγελο. Τα φοβάται και ο διάβολος αυτά. Έτσι. Και υπάρχουν και ωραίες γιορτούλες μέσα στο καλοκαίρι. Τόσοι Άγιοι ωραίοι γιορτάζουν. Οι Απόστολοι, η Αγία Κυριακή, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Άννα, ο Άγιος Παντελεήμονας, η Παναγίτσα το 15 Αύγουστο, ολόκληρο το 15 Αύγουστο. Εγώ όλα αυτά τα περιμένω με χαρά και ομορφιά μέσα μου. Και λέω, θα τα γλεντήσω. Τη γλεντάω κάθε φορά τη λειτουργία. Μια φορά, άκου τώρα ένα γεγονός, είχε έρθει να λειτουργήσει μαζί μου ένας δεσπότης, ένας μαυρούλης από την Αφρική, ο Νιέρη, ο Νεόφυτος. Ένα νέο παιδί, ωραίος στην όψη και ωραίος τύπος. Τον είδα σε όλη τη λειτουργία να χαμογελάει. Και κάνα δυο στιγμές που κάτι παραλείψαμε, κάτι κάναμε εκεί, δεν είχαμε. Και εγώ στενοχωρέθηκα και με βλέπει και μου λέει, «Ει, παπά Χρήστο, η λειτουργία είναι γλέντι». Το ακούω μία, το ακούω δύο, το ακούω τρεις. Μετά που πήγαμε να φάμε μαζί, τον πήρα στο σπίτι μου έτσι να φάμε. Και μου λέει, «Α, σε παρακαλώ, τη λειτουργία να την κάνεις γλέντι κάθε φορά». Δηλαδή, παππούλη μου, και μου έδειξε βιντεάκια δικά τους,
που οι μαυρούλιδες όταν πάνε στη λειτουργία κρατάνε και κλαδιά από βάγια και κάθε φορά χορεύουν, γλεντάνε, ναι, με τους ύμνους. Χαίρονται, χαμογελάνε. Του λέω, έτσι είστε πάντα στη λειτουργία. Ναι ρε, μου λέει, αφού ο Χριστός μας είναι χαρούμενος, αφού ο Χριστός μας μας αγαπάει, αφού ο Χριστός μας μας θέλει πάντα χαρούμενους, ειρηνικούς και αγαπημένους. Με δίδαξε ο Μαυρούλης ο Δεσπότης και με δίδαξε πολύ και από τότε αφήνομαι κι εγώ στις λειτουργίες μου και τις χαίρομαι, τις τραγουδάω. Έχω και ωραίους ψάλτες εδώ, και τις τραγουδάμε συνέχεια τις λειτουργίες. Πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας πούμε και θα σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Αχ, ωραία. Εννοείται. Ναι, σας αφήνουμε να συνεχίσετε εσείς αυτά τα γλέντια, τις λειτουργίες σας, τις προετοιμασίες σας για το γάμο. Ναι. Να είστε καλά, σας αγαπάμε. Να είστε καλά, καρδούλα μου. Φιλούθηκια πολλά. Γλυκές πολλές, να είστε καλά. Να είστε καλά, αγάπη μου. Να είστε καλά όλοι. Και εσείς, τα χαιρετίσματά μας, την οικογένεια. Να είστε καλά, Αχ, τι ωραία που ξεκινάμε κάθε Παρασκευή. Τι ωραία. Μας αφήνει αυτή την ωραία την αίσθηση, την γλυκιά την αίσθηση. Το χαμόγελο στα χείλη. Και, τι λέτε, αγαπημένοι.